Καλησπέρα σε όλους, γιατί με ο Κίθο παίζουμε Binding of Isaac Afterbirth Plus. Πάμε να παίξουμε ένα ακόμα run με Eden. Συνεχίζουμε σταθερά, πάμε για τη 10η συνεχόμενη νίκη μας. Και ξεκινάμε με Mystery Sack και Brother Bobby, Credit Card, ένα HP. Tears είναι έτσι και έτσι. Damage είναι μέτριο. Σε γενικές γραμμές δεν θεωρώ ότι έχουμε κάνει μια καλή αρχή. Είναι λίγο ιδιαίτερα αυτά που έχουμε. Χρειαζόμαστε πολλά πράγματα για να βελτιωθούμε. Και επίσης θέλουμε κλειδάκι για να πάμε στο shop να αξιοποιήσουμε το credit card. Δεν πρέπει να χτυπηθούμε επίσης. Εδώ πάνω προφανώς υπάρχει μυστικό δωμάτιο και Book of Sin θα το κρατήσουμε, διότι σίγουρα θα μας βοηθήσει να πάρουμε κάποια αναλώσιμα αντικείμενα που μας λείπουν, όπως μία βόμβα για να ρολάρουμε το item room. Τέλεια. Και έχουμε δύο κλειδιά, λοιπόν. Ναι. Champion's Belt εννοείται θα το πάρουμε. Range Up. Tower. Πολύ ωραίο και το Tower. Το θέμα είναι τώρα, θέλουμε μύγες ή θέλουμε Book of Sin. Λέω να κρατήσω Book of Sin. Τις μύγες μπορώ να τις πάρω για τα bosses. Λοιπόν, μία βόμβα εδώ. Και X-Ray Vision θα το πάρω, διότι μπορούμε να δούμε μυστικά δωμάτια πλέον χωρίς να χρησιμοποιήσουμε βόμβες και τα σχετικά. Το credit card μας έδωσε κοντά 2 damage. Ωραία, ευτυχώς ήμουν γρήγορος. Το tower δεν ξέρω αν θα το αξιοποιήσω ή αν θέλω να το αξιοποιήσω. Το Emperor είναι πολύ πολύ καλύτερο και μια μαύρη καρδιά θα μας κρατήσει ζωντανούς σε οποιοδήποτε damage. Λοιπόν, μόνστρο. Πάρα πολύ ωραία, τον έχουμε. Τώρα που έχουμε και παραπάνω damage, τον έχουμε ακόμα πιο εύκολα. Θέλω ένα HP up και tears up μαζί, blue cap δηλαδή, με άλλα λόγια, ή ένα all stats up, εννοείται. Ένα halo, magic mushroom, πάντα το θέλω, magic mushroom. Είναι εξαιρετικό. Και θα πάρουμε ένα magic 8 ball, το οποίο μας δίνει απλά shot speed. Temperance. Wow. Πήραμε HP up και speed, πλήρωσε, δεν έχω να πω κάτι, με την πρώτη φορά πήραμε και λεφτά. Και για να δούμε εδώ, αρκετά δυσκολούτσικο δωμάτιο θα το έλεγα. Αφού δεν πέθανα, πάλι καλά να λέω, όχι πέθανα, δεν χτυπήθηκα. Τέλεια, έλα, έλα. Μαύρη καρδιά. Και άλλη μπλε καρδιά. Και τώρα γινόμαστε πολύ πιο τίμοι. Στο τσακ. Ήταν δικό μου λάθος αυτό, ξεκάθαρα. Πάρε δύο κλειδάκια. Εδώ είμαστε, να μαζέψουμε λεφτά. Εκτός και αν πληρώσει, που δεν υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό το θέμα. Έχουμε και καρδούλες που μπορούμε να τις πάρουμε κάποια στιγμή. Για να πάρουμε και άλλα λεφτά, προς το παρόν πάμε item room. Πάμε, έλα, έλα. Στο τσακ. Το Brother Bobby νομίζω πως επειδή είμαστε στην αρχή είναι αρκετά καλό. Σε γενικές γραμμές παρόλα αυτά είναι άθλιο. Ghost Baby, θα γεμίσουμε familiars από ό,τι φαίνεται. Το θέμα είναι να μας πληρώσουν τα familiars. Μπράβο. Οκ, ναι. Τέλεια.
νουμισματάκι και βόμβα. Ωραία, δεν είχαμε βόμβα. Χάπια, οχ. Bombs are keys, νομίζω πως θέλω να επιστρέψουμε. Retrovision, X-Lax και Telepills. Okay, και τώρα θυμήθηκαν εδώ πέρα οι πιτσιρικάδες με τα μηχανάκια να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν τους ακούτε. Okay, απομακρύνθηκαν, οπότε μάλλον δεν τους ακούτε τώρα. Έχουμε πολλά tiers. Λόγω Brother Bobby, Ghost Baby. Και δεν είναι μηχανάκια αυτά. Κόβουν τον καζόν. Τι να τους πεις τώρα, για πες μου. Τι να τους πεις. Θα κάνει την υπομονή. Για να μπω εδώ μέσα θα χρησιμοποιήσω Emperor. Και θα πολεμήσουμε Widow. Εδώ. Να τρώει πολλά tiers θέλουμε. Και κάπως έτσι κερδίζουμε. Devil Room, HP Up. Και θα βρούμε μέσα το Nail που θεωρώ πως πρέπει να το πάρουμε. Και Empty Vessel. Έχουμε Empress, Bombs are Keys. Empress προφανώς, πάρε Empty Vessel. Και θα πάρουμε The Nail. Που σημαίνει ότι πετάμε κιόλας. Να κάτι που χρησιμεύει το Empty Vessel. Επίσης ανεβάσαμε και damage. Και ασπίδα βλέπω ότι κρατάει. Swallowed Penny. Let's till the end. Θα κρατήσουμε matchstick. Ωραία. Shop. Ας μπούμε. Και μέσα σε όλα αυτά μόνο μια βόμβα αξίζει εδώ πέρα. Και συνεχίζουμε στον επόμενο όροφο. Νομίζω πως έχουμε βελτιωθεί και σε αυτόν τον όροφο αρκετά. Κυρίως λόγω του Nail, που εάν το κρατήσουμε και επιμείνουμε σε αυτό, σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Range up. Emperor. Επιμένει πολύ στο Emperor. Εάν εμφανιστεί Kerstrom, θα πάμε στο boss χωρίς καν να χτυπηθούμε. Προς το παρόν, item room. Δεν βρίσκω κάτι που να αξίζει. Ίσως αυτό, ναι, pay to play. Για να μπορούμε να ανοίγουμε πολλά σεντούκια. Ναι, με αυτό το σκεπτικό δεν είναι κακό. Οκ. Okay. Πάμε boss, μιας και φτάσαμε εδώ, είναι Forsaken. Οκ, okay, αφορμή για extra damage. Όχι να φάμε, αλλά για να κάνουμε κανονικά. Τέλεια. Οπ. Και κάπου εδώ θα κερδίσουμε. Θα πάρουμε matchbook. Θα πάρουμε έξτρα βόμβες. Δεν θα ανοίξει Devil Room. Μυστικά δωμάτια δεν έχουμε βρει επίσης ακόμα. Για να βρούμε εδώ. Ναι, οκ. Okay. Για ελάτε. Εδώ να κάνουμε το καλό το damage. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η ασπίδα. Και ευτυχώς που πετάμε κιόλας. Άντε πάλι. Εντάξει, εύχομαι απλά να μην ακούτε αυτό που ακούω εγώ, διότι μερικές φορές δεν ακούω και τι λέω. Λοιπόν, item room. The body. Δυστυχώς τώρα δεν πετάμε. Ναι, το είδα. Το είδα, αλήθεια το είδα. Όχι το μυστικό δωμάτιο. Την πέτρα. Το τσακ. Έλα όμως, φτάνει. Φερομόνες. Και είναι μόνος του. Οκ, θα πάρουμε αυτό. Θα έρθουμε εδώ. Ελπίζω για ένα small rock.
Απλά ήλπιζα εγώ, τίποτα άλλο. Μία βόμβα εδώ και άλλη μία βόμβα εδώ. Magic Mushroom, κάτι ρε παιδιά. Telepills δεν θέλω. Ξεκάθαρα δεν θέλω. Χρειαζόμαστε damage νομίζω, χρειαζόμαστε ένα καλό Devil Room. Ωραία, τουλάχιστον τους μαζέψαμε όλους στην άκρη. Αυτό ήθελα να πω. Κλειδάκι και αριστερά για να βρούμε τι άραγε. Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα. Κλειδάκια έχουμε πάντως άφθονα. Έλα. Πάμε, πάμε, πάμε. Ίσως tears χρειάζομαι πιο πολύ παρά damage. Εννοείται πως όχι. Και τι έχει εδώ. Και προχωράμε, προχωράμε. Άιτε μου βρήκαμε. Τι μπορεί να έχει δεν ξέρω, θα δούμε. Tears up, περιμένω πως και πως. Μπράβο μου. Okay. Από ό,τι φαίνεται τζάμπα, έρχομαστε μέχρι εδώ. Κάτι έχει αφήσει εδώ κάποιος. Και είναι βόμβες, okay. Τίποτα απολύτως. Πάμε Cursed Room. Διότι δεν με νοιάζει αν θα χτυπηθώ ή όχι. Πήραμε μπλε καρδιά, κάτι γι' αυτό. Ναι. Μία βόμβα εδώ. Relax, telepills και... Feels like I'm walking on sunshine. Επί της ουσίας αυτός ο όροφος με δώσει το body για το επόμενο Devil Room, το οποίο θα είναι σίγουρα εύκολο για εμάς, ώστε να δώσουμε κόκκινες καρδιές και να μείνουμε τις μπλε καρδιές και με ό,τι μας δίνει. Το nail, να και τα λεφτουδάκια μας, που εννοείται πως θα πάρω λεφτά, θα τα πάρω, δεν ντρέπομαι. Έχουμε ήδη μαζέψει 16. Ωραία, ελάτε. Εδώ είμαστε. Πάμε εδώ. Πού θα πάει, θα κερδίσουμε. Εδώ. Λοιπόν, η βόμβα που πρέπει να βάλουμε είναι εδώ και άλλη μία εδώ. Ανεβάζουμε στατιστικά. Θα πάμε κάτω για item room. Όχι, κοντά πέσαν πάντως. Οκ, τραγικό λίγο που έβγαλε τόσους αντιπάλους και συνεχίζει να βγάζει. Wow, εντάξει, ντροπή. Και έχουμε κόκκινη καρδιά. Μπορούσα να μπω και δεν μπήκα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Range καλό είναι. Δεν είναι κακό το range μας. Λοιπόν, θα έρθουμε εδώ. Να δούμε, έτσι τους βαράμε. Νομίζω πως ναι. Ας έρθουμε εδώ. Με μία νομίζω πως φτάνω. Προλαβαίνω. Στο τσακ νομίζω ήταν όλο αυτό. Πάμε να δώσουμε τις δύο κόκκινες καρδιές μας. Λεφτά για shop υπάρχουν. Θα μπούμε εδώ. Ναι, κρίμα, πολύ κρίμα. Τέλεια, εδώ υπάρχει shop. Broken Ang δεν με νοιάζει, θα πάρουμε Steam Sale, θα πάρουμε και Movie Box. Κακό το πήρα, τον μπέρδεψα με κάτι άλλο. Δεν πειράζει, το Movie Box
είναι ιδιαίτερο αντικείμενο. Μπορείς να κάνεις πράγματα και θάματα με το moving box, αρκεί να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, έχουμε βόμβες οι οποίες χρησιμοποιούνται λάθος. Τέλεια. Πάμε. Έλα να τελειώνουμε. Μπράβο, μια και καλή όλους. Κακώς το χρησιμοποίησα τον Νέιλ εδώ, αλλά τι να κάνουμε. Ωραία. Έλα εδώ. Μας έκανε και εμάς πιο εύκολο το έργο μας. Και άλλα λεφτά. Ρε μανία. Έλα. Ναι. Έλα και εδώ. Μισό λεπτάκι λίγο. Ναι. Ήταν άκυρο, δεν ήταν κάτι που έπρεπε να το δω. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε να συνεχίσουμε. Εάν δεν μας έρθουν κανένα δυο αντικείμενα που θα μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο δυνατοί. Damage θέλουμε, damage tiers. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Υγεία έχουμε. Δόξα τω Θεώ, Excel είναι. Γιατί είναι τόσο μεγάλος όροφος. Πάμε, πάμε, πάμε. Και εδώ θα βρούμε... γκάπι σπο. Έχουμε γίνει κατά ένα τρίτο γκάπι. Okay. Το ότι δέχομαι τόσο damage και δεν με ενδιαφέρει, το βάζω στα θετικά. Πάμε να πολεμήσουμε boss, είναι stain. Έχω και Emperor πάνω μου ούτως ή άλλως. Α, είναι αυτός που βγάζει αυτά εδώ. Τέλεια. Το φάγαμε τον damage μας, πολύ. Μη μου βγάλει τώρα τρία αντικείμενα και δεν θα έχω καρδιές να τους δώσω. Πράγμα λίγο σπάνιο να συμβεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Okay. Λοιπόν, ωραία, τα καταφέραμε. Little Steven και δεν εμφανίστηκε Devil Room. Δυστυχώς. Ναι, ας πάρουμε εδώ την μπαταρία. Δεν έχουμε βρει Item Room, το οποίο φαντάζομαι βρίσκεται εδώ πέρα. Ή έχω βρει. Όχι, δεν νομίζω πως έχω βρει. Και έχω μαζέψει πολλά 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 familiars. Brother Bobby, Ghost Baby, Little Steven. Και έχουμε ακόμα. Ωραία, πάμε, πάμε. Έλα και εσύ. Και θα βρούμε στο item room The Peeper. Αρκετά άσχημος συνδυασμός αντικειμένων μέχρι στιγμής για εμάς. Rusted key. Ας το πάρουμε και ό,τι γίνει. Ας έρθουμε εδώ για έξτρα λεφτά. Χτυπήθηκα λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε, αλλά μάζεψα αρκετά νομίσματα που θεωρώ ότι καλά έκανα. Να δούμε ο Peeper κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει. Και κάπου εδώ τελειώσαμε με τον όροφο. Πάμε στον επόμενο όροφο. Ο συγκεκριμένος δεν μ' άρεσε. Πήραμε ένα Steam Sale, ένα Dean Steven και τον Peeper. Peepers. Δεν είναι κάτι που με συγκινεί εμένα από αυτά τα αντικείμενα. Αλλάξαμε και πήραμε και Rusted Key.
Και αλλάξαμε λίγο το που καθόμουν και το πως κάθομαι στον υπολογιστή μου, διότι βαράει ο ήλιος και δεν βλέπω τίποτα. Πάμε να μαζέψουμε μπλε καρδιές. Pandora's Box. Ναι, γιατί όχι. Μαζέψαμε υγεία, τη ζητήσαμε. Και λεφτά, και θα το πάρω λόγω Steam Sale. Και εδώ πέρα θα βρούμε τίποτα το ιδιαίτερο. Δες εδώ τι βγάλανε ρε. Μπράβο. Τζάμπα μαζέψαμε υγεία. Ευτυχώς έχουμε το nail και βοηθάει και αυτό από μόνο του. Οκ, αυτό ήτανε. Συνεχίζουμε. Τέλεια. Λοιπόν, εύκολο δωμάτιο. Περιμένουμε πώς και πώς να εμφανιστεί λίγο damage. Τι λες τώρα. Ευτυχώς υπάρχει και ο Weeper, κάνει και αυτός λίγο damage. Και ευτυχώς έχουμε και το nail και μαζεύουμε damage. Ναι, αλίμονο. Ας έρθουμε και εδώ. Και περιμένουμε τον Devil Room. Ίσως πρέπει να πάω απευθείας στο Devil Room με το Emperor. Πέτρα δεν υπάρχει. Όπως επίσης δεν υπάρχει και πόρτα εδώ. Οκ. Okay. Πολλά χτυπήματα πρέπει να ρίξουμε, ειδικά σε αυτά τα champion. Τέλεια, έχουμε και αυτό που βγάζει και μύγες. Αυτό μας έλειπε. Ναι, έχουμε πάρει champions belt. Γι' αυτό ενοχλεί. Και ένα ακόμα νόμισμα. Item room shop. Κάπου κάτι. Τι ακριβώς ήταν αυτό. Ace of Clubs. Αρκετά κακό. Έλα τώρα, ντροπή. Εντάξει, εδώ και αν χτυπηθώ. Απορώ που δεν χτυπήθηκα πάντως. Νομίζω το χειρότερο απ' όλα είναι το tier zap μας. Το οποίο είναι αρκετά κακό. Ρε, έλεος με αυτή τη μίγα. Έλεος όμως. Πάμε να δούμε item room. Tough love είναι damage upgrade. Και ελπίζω και να είναι γενικά σαν damage upgrade απέναντί μας. Luck έχουμε 0.42, δεν είναι και ότι καλύτερο είναι η αλήθεια. Αλλά από το τίποτα καλό είναι και αυτό. Για να δούμε εδώ. Βρήκαμε shop. Έλα πάμε. Και θα βρούμε εδώ Humbling Bundle, που είναι εξαιρετικό. Μία βομβά. Επίσης νομίζω το Tarot Cloth είναι αρκετά καλό. Chariot. Αυτό είναι πολύ καλό. Πάρουμε Carry Stock. Θα ρολάρουμε. Θα ρολάρουμε άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει βόμβα. Οκ. Okay. Κάπως θα βρούμε κάτι. Είναι και champion.
Αλίμονο να μην υπάρχει ένας champion σε κάθε δωμάτιο. Αλίμονο όμως. Μαλώνε ποιος θα πρωτοχάσει. Εξλαξ. Και εδώ έχουμε Puberty. Okay. Το Humbling Bundle βοηθάει πάρα πολύ. Διότι δείτε θα πάρουμε πολλά ακόμα αντικείμενα. Ναι, οκ. Okay. Δεν μου αρέσει αυτό. Πάρε και Habit. Και νομίζω πως φτάσαμε σε μια πολύ ωραία κατάσταση στην οποία το Nail γεμίζει με πολλούς και διάφορους τρόπους. Είδατε την προσποίηση που έκανα τελευταία στιγμή. Πάμε. Οπ, ωραία. Απ' την αντίπερα όχθη, διότι έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και είναι Bombs are keys, relax, μανία με το relax. Ου, ωραίο χτύπημα έκανε. Βλέπετε τι ωραία γεμίζουμε. Και ας βαράνε όσο θέλουνε. Τέλεια. Συν δύο κλειδάκια και... Δεν υπάρχει δεύτερο μυστικό δωμάτιο ή εγώ δεν το είδα, μπορεί να μην το είδα, δεν πειράζει λοιπόν. Πολεμάμε Gears, θα πάρουμε Little Gears δυστυχώς, διότι ήθελα κάτι άλλο. Ένα Tears Up δεν θα με χαλούσε. Ελπίζω στο Devil Room να εμφανιστεί. Και τι ακριβώς είναι αυτό το... Familiar το τελευταίο που έχουμε, το οποίο είναι αρκετά κακό θα έλεγα. Εξαιρετικά. Ου, τους παγώνει. Μάλιστα, εξαιρετικό. Λοιπόν, θα πάρουμε Little Geese και ελπίζω, όχι Krampus. Και θα πάρουμε το εξαιρετικό Pact. Και θα πάρουμε και We Need to Go Deeper. Για ευνόητους λόγους, γιατί πλέον πετάμε. Και πάμε στον επόμενο όροφο. Έχουμε να δώσουμε μπλε καρδιές. Ελπίζουμε να εμφανιστεί άλλη μια φορά το Devil Room και θα εμφανιστεί εννοείται. Ήλπιζα για κάτι καλό. Το καλό είναι ότι ανεβάσαμε tiers, ανεβάσαμε και λίγο damage. Και τώρα είμαστε λίγο πιο άνθρωποι από ό,τι πριν. Έχουμε κάτι σαν Loki σε familiar, έλεος. Και που να ανεβάσουμε κι άλλο τα tiers μας. Εντάξει, έχω φάει πολύ damage δίχως λόγο. Τουλάχιστον μαζέψαμε λεφτά. Θα πάμε εννοείται στο shop και ελπίζω να μην υπάρχει greed ή ultra greed. Και βρίσκουμε telepills, bombs are keys, xlax και infested. Οκ, okay, καλό είναι να ξέρουμε ότι υπάρχει infested εδώ. Και πλέον βαράει ο ήλιος στην οθόνη μου και δεν βλέπω τίποτα. Κάπως πρέπει να το διορθώσω αυτό. Διότι έτσι δεν θα κερδίσουμε. Μπράβο. Μαύρη καρδιά. Εξαιρετικό. Και... Ναι, μπορούμε να πάρουμε remote controller. Και sharp plug. Αλλά και boomerang. Το PhD είναι εξαιρετικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φάση του να μαζέψουμε πάρα πολλά χάρτια μέχρι να βρούμε το tiers up. Something's wrong. Για να δούμε και εδώ. Τραγικό λίγο όλο αυτό, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Βελτιώσαμε πάρα πολύ τον damage μας με ένα pact απλά. Το οποίο δεν το περίμενα έτσι, είναι η αλήθεια.
αλλά ήταν το καταλληλότερο διότι μας έδωσε tiers. Και εδώ θα βρούμε. Μ' αρέσουν τα λεφτά. Όλα θα πάνε σε χάπια. Είπαμε ψάχνουμε tiers. Με tiers το πεντάρι και 5,59 damage είμαστε πολύ καλύτερα από ότι με 8 tiers. Για να δούμε. Και μια βόμβα εδώ να μεγαλώσουμε τα στατιστικά μας, που μάλλον ήδη είχαν μεγαλώσει. Καλό και το range up, αλλά ψάχνουμε κάτι άλλο και δεν είναι το infested, δυστυχώς. Δεν πειράζει, θα βρούμε σίγουρα 3 νομίσματα και θα συνεχίζουμε να βρίσκουμε νομίσματα. Έχουμε και Humbling Bundle, θα είναι διπλά, οπότε θα γίνει δουλειά. Ένα tier up αν βρω, θα ξέρω ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα. Okay. Πάμε. Πολύ ωραίο. Υγεία μαζέψαμε τέρμα, οπότε να έχουμε στο νου μας ότι δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Ναι, οκ. Okay. Αρχίζω και δεν βλέπω, λόγω της φωτεινότητας της οθόνης μου. Αυτό ας πούμε δεν το θα κάνω να έρχεται. Έλα τώρα, ντροπή. Ωραία. Νομίζω πως ήταν υπέρ μας όλο αυτό που συνέβη εδώ. Εντάξει, αρχίζω και δεν βλέπω τίποτα. Και δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, Mom's Knife. Και κάπως έτσι δεν μας νοιάζει καν το αν θα βρούμε tears up ή όχι. Μπράβο, ωραία περάσαμε. Απλά τώρα μας νοιάζει να πάμε στο boss. Okay. Πάμε να κερδίσουμε. Αυτά λοιπόν. Devil Room. Προσπαθώ και νομίζω πως δεν υπάρχει. Ήρθε η ώρα για Emperor. Για να δούμε εδώ πρώτα απ' όλα. Έχουμε Infested, έχουμε Ματέμεσης, Telepills, Emperor και γεια σας, είναι Mama Guardi. Αυτό ήτανε. Speed up που δεν το χρειαζόμαστε προφανώς. Και ό,τι και να πούμε είναι λίγα για αυτό που συνέβη εδώ πέρα. Τεράστιο damage, Book of Belial, Eye of the Belial, λάθος. Και Curse of the Lost. Και κάπως έτσι κερδίζεις τα πάντα με τα μαχαίρια σου. Πάμε προς τα δεξιά. Και έχουμε και μόνο 5,59 damage. Πράγμα που μας κάνει εντύπωση. Και με τόσα familiar δεν έχω μεταμορφωθεί.
Άρα και χαλίτωσης, dead tooth, ούτως ή άλλως. Μπορούμε να το παίξουμε και έτσι. Γενικά νομίζω πως θα κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, πλέον δεν χάνουμε. Κάναμε πάρα πολύ υπομονή, η οποία μας πλήρωσε. Για να δούμε εδώ κάτω, τίποτα. Μάλιστα, πάμε πάνω. Εδώ είμαστε. Ούτε καν, ούτε λευκή καρδιά θέλω. Μεταξύ νομίζω ότι έχω συνεχώς ασπίδα και αυτό είναι κακό. Α, ωραία. Θα μπούμε και εδώ και πες μου ότι έχω γίνει γκάπι. Ένα ακόμα αντικείμενο θέλω και γίνομαι γκάπι. Πάμε. Χτυπήθηκα, μπράβο μου. Το ότι πήραμε 6 κλειδιά είναι θαύμα. Εδώ πάμε, πάμε, πάμε. Boss, πού είναι το boss? Εδώ δεν είναι boss. Θα πάμε αριστερά, ελπίζοντας να το βρούμε. Ναι, ok, βόμβα. Μόνο Devil Room, τίποτα άλλο. Δεν ψάχνω τίποτα απολύτως. Και δεν υπάρχει ούτε εδώ το boss. Κακό αυτό. Πάμε να δούμε. Εδώ. Ναι, δεν ξέρω γιατί παίρνω ακόμα νομίσματα. Ωραία. Τέλεια. Τσάμπιον της πλάκας. Αριστερά, boss. Πιο πολύ damage κάνει το μαχαίρι που φεύγει από μόνο του μπροστά παρά αυτά που έρχονται από πίσω. Αλλά οκ, okay, δεν γίνεται να μην παίξουμε και με αυτά. Και ήρθε η ώρα για τον boss και είναι η καρδιά της μαμάς. Έτσι, όμορφα και ωραία. Και δεν εμφανίστηκε Devil Room, ok. Πάμε να πολεμήσουμε τον Isaac. Όπως είπα, δεν θα χάσουμε. Τώρα που βλέπω και καλύτερα. Αρκεί να βρούμε λίγο γρήγορα πού βρίσκεται. Ok. Α, δεν βλέπουμε και πόση υγεία έχουμε. Κακό αυτό. Πολύ εύκολα νομίζω θα τον κερδίσουμε. Αυτό ήτανε. Πάμε για chest. Σε γενικές γραμμές πήραμε Mom's Knife, Brimstone και Eye of the Belial και βελτιωθήκαμε το Eye of the Belial, νομίζω πως δεν μας βοήθησε. Δεν συνδυάστηκε κάπως. Μάλιστα, θα πάρουμε ένα και δύο. Τίποτα άλλο δεν θα πάρω. Δεν τα θέλω βασικά, γι' αυτό δεν θα τα πάρω. Και θα βρούμε... Sad Bombs. Πάρε και Quarter, δεν κάνει κακό. Για να δούμε μία βόμβα μας. Καταλαβαίνετε για την damage μιλάμε ότι κάνει. Glitter Bombs. Μέχρι στιγμής έχει πληρώσει 4 σεντούκια και άλλες φορές παρακαλάμε και δεν πληρώνει ούτε ένα. Οκ. Okay.�
Βουρπ. Okay. Ωραία. Να, ένα δωμάτιο που δεν έβγαλε τίποτα. Και ένα δωμάτιο που δεν είχε γενικά τίποτα μέσα. Είμαστε γεμάτοι από υγεία. Μην ξαναχρησιμοποιήσω τίποτα. Τέλεια. Mr. Boom, να βάλτε εδώ. Θα βάλουμε μια βόμβα έτσι τυχαία εδώ. Ως συνήθως κερδίζουμε. Αλλά επειδή δεν συνηθίζεται εδώ πέρα το συνήθως. Νομίζω ακύρωσε αυτό που είπα μόνος μου. Δεν πειράζει. Για να δούμε. Ace of Spades. Λες και θα μας χρειαστούν. Και κάπως έτσι κερδίζουμε και το δωμάτιο αυτό. Παίρνουμε βόμβες. Να αποκτυπηθήκαμε. Και δεν πήραμε επίσης τίποτα. Η μισητή Ragman. Η μισητότατη Ragman, θα έλεγα καλύτερα. Έχουμε γίνει και Leviathan. Το είδα, απλά δεν το ανέφερα διότι δεν άλλαξε και τίποτα. Ούτως ή άλλως πετούσαμε από πριν. Okay, δώσ' μου Blue Baby. Eden's Blessing. Και επιτέλους έπεσε ο ήλιος και βλέπω 5 κάρτες. Και Eden's Blessing μου δίνει και 2 tiers. Τι λες τώρα. Την υγεία μου πάντως δεν τη χάνω για κανένα λόγο. Συνεχίζουμε. Και δες που έχασε ο άλλος. Λοιπόν, Πάμε, πρέπει να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να καθυστερούμε παραπάνω. Γενικά με το που βγαίνει η ασπίδα πρέπει να τους διαλάμε όλους. Okay. Επιτέλους βρέθηκε Blue Baby. Και αυτή ήταν η μάχη. Με αυτό το boss. Και κάπως έτσι τελείωσε η μάχη. Θα λήξω εδώ το επεισόδιο. Δεν θέλω να πάω για Delirium. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.